Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Σήμερα θα μιλήσουμε για την εφαρμογή της μουσικοθεραπείας σε ομαδικό πλαίσιο στα παιδιά της πρώιμης παρέμβασης Μονάδα Ειδικής Προσχολικής Αγωγής της ΕΛΕΠΑΚ Αθήνας. Από το 2007 και στα πλαίσια μιας ολιστικής προσέγγισης των αποκαταστασιακών αναγκών των παιδιών και εκτός από τις ατομικές μουσικοθεραπευτικές συνεδρίες, κρίθηκε απαραίτητη ένταξη ομαδικών μουσικοθεραπευτικών συνεδριών στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα της κάθε τάξης χωριστά. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η μουσικοθεραπεία είναι η συστηματική χρήση της μουσικής σε όλες τις μορφές της ψυχοπαθολογίας. Είναι λοιπόν μια ολιστική ψυχοθεραπευτική προσέγγιση μέσω της οποίας είναι δυνατόν να επιτευχθεί η βελτίωση όχι μόνο των κινητικών δυσκολιών, αλλά κυρίως των αντιληπτικών, γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς και της γλωσσικής ικανότητας, της εικόνας του εαυτού και της αυτοεκτίμησης. Σύμφωνα με τη σύγχρονη αντίληψη, η μουσικοθεραπεία είναι δυνατόν να ενσωματώσει τους στόχους αλλά και να επαυξήσει την αποτελεσματικότητα άλλων ψυχοθεραπευτικών μεθόδων. Όσο περισσότερο διαπιστώνεται η αναγκαιότητα μιας διεπιστημονικής προσέγγισης των αναγκών ενός παιδιού, τόσο καταδεικνύεται ο σημαντικός ρόλος της μουσικοθεραπείας προς αυτή την κατεύθυνση, ιδιαίτερα δε στην πρώιμη παρέμβαση. Από τις αρχές της εμφάνισής της, η μουσική υπηρετεί κυρίως δύο λειτουργίες. Γι' αυτό γινόμαστε και όλοι μουσικοί, αυτοί που γινόμαστε. Την έκφραση των συναισθημάτων και την ηχητική αναπαράσταση πράξεων ή γεγονότων. Η χρήση της μουσικής θεραπευτικά είναι η πλέον συμβατή ψυχοθεραπευτική μέθοδος με τη βάση της ανθρώπινης ανάπτυξης, την άμεση διαπροσωπική επικοινωνία. Αυτή εμφανίζεται από την αρχή της ζωής. Έχει μουσικό χαρακτήρα και συνιστά θεμελιώδη ανθρώπινη συμπεριφορά. Παίζει δε μείζωνα ρόλο στην νοητική και συναισθηματική ανάπτυξη του ατόμου, καθώς και στην κατάκτηση της γλώσσας. Η ιδιαίτερη αξία της έγκυται στο γεγονός ότι ο μουσικοθεραπευτής διαμορφώνει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λάβει χώρα μια δυναμική και άμεση αλληλεπίδραση με τον ή τους θεραπευόμενους μέσω της μουσικής. Ήταν με τον αυτοσχεδιασμό που παραπέμπει στις πρωτοσυνομιλίες μητέρας και βρέφους και στη θεωρία της διυποκειμενικότητας, είτε με άλλες δημιουργικές εκφράσεις, ο θεραπευόμενος θα αποκαλύψει την νοητική και συναστηματική του οργάνωση, χωρίς την μεσολάβηση άλλων μέσων, όπως παραδείγματος χάρη της γλώσσας, η οποία μπορεί να παραποιήσει ή να καλύψει μέρος της οργάνωσης αυτής. Σύμφωνα με τον Άλτριτς, 1989, η έκφραση μέσω μουσικής ή αυτοσχεδιασμού κατά τη διάρκεια μιας μουσικοθεραπευτικής συνεδρίας είναι η ίδια η έκφραση της ύπαρξης του ατόμου αυτού, στον κόσμο. Είναι τόσο ουσιαστική δε που ο μουσικοθεραπευτής έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει όχι μόνο την διαταραχή, αλλά και την έκτασή της και να επιδράσει στην αντιμετώπιση της. Εφόσον αυτή λοιπόν προσδιοριστεί, σχεδιάζεται προσεκτικά το περιβάλλον καθώς και το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί. Λαμβάνονται δε υπόψη οι ακόλουθες αρχές. Πρώτον, το σημείο εκκίνησης της θεραπείας που καθορίζεται από το αναπτυξιακό επίπεδο των παιδιών. Δεύτερον, η περιπλοκότητα των δραστηριοτήτων που πρέπει να είναι ανάλογη του επίπεδου των παιδιών και να αυξάνεται ανάλογα με την πρόοδο που επιδεικνύουν. Τρίτον, η χρήση, όταν και όπου είναι αυτό δυνατόν, ενισχυτικών της συμπεριφοράς των παιδιών, παραδείγματος χάρη μια χαρούμενη μουσική για να βοηθήσουμε την ενεργητικότητα, την έκφραση συναισθήματος, την εκτόνωση του στρες κλπ. Τέταρτον, η βαθμιαία καθοδήγηση του παιδιού προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης αυτονομίας, έτσι ώστε να χρησιμοποιεί και μόνο του τις δεξιότητες που του διδάσκονται, καθώς και την ίδια τη μουσική, ως μέσο αυτοενίσχυσης και αυτοεκτίμησης. Και πέμπτον, θέσπιση από τον θεραπευτή και στην ελεπάψη συνεργασία με τους παιδαγωγούς, μικρό και μακροπρόθεσμων στόχων ανάλογα με την εκάστοτε ομάδα παιδιών για την αρτιότερη ένταξη στην ομάδα, κοινωνικοποίηση, κοινωνικές δεξιότητες, εικόνα εαυτού, ανοχή στη ματέωση και μακροπρόθεσμα ομαλότερη κοινωνική ένταξη. Για τον μουσικοθεραπευτή η μουσική είναι το μέσο με το οποίο θα προσεγγίσει τον θεραπευτικό στόχο και όχι ο ίδιος ο στόχος. Γι' αυτό άλλωστε πρέπει να τον ενδιαφέρουν εξίσου οι μουσικές αλλά και οι μη μουσικές συμπεριφορές του θεραπευόμενου, γιατί όλες είναι ενδεικτικές της κατάστασής του ανά πάσα στιγμή. Και η παραμικρή μουσική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας δεν αποτελεί ένα αμυγός μουσικό γεγονός. Έχει ιδιαίτερη όμως αξία ως προς την επικοινωνιακή της σημασία και εστιάζει στην θεραπευτική διαδικασία. Οι δραστηριότητες που χρησιμοποιούνται σε μια μουσικοθεραπευτική συνεδρία μεμονωμένα ή σε συνδυασμό είναι το τραγούδι, η ακρόαση, η εκτέλεση απλών ρυθμικών σχημάτων, ο αυτοσχεδιασμός
και για τα παιδιά μας που η κίνησή τους είναι το βασικό ζητούμενο, κίνηση και αυτοσχεδιασμός στο ρυθμό της μουσικής. Το υλικό που χρησιμοποιούμε τώρα περιλαμβάνει παιδικά τραγούδια ή οργανικά κομμάτια επιλεγμένα σύμφωνα με τους στόχους, τις ανάγκες και την ηλικία των παιδιών. Ανάλογα με τη λειτουργία που επιτελούν, έχουμε έτσι τραγούδια ή κομμάτια χαιρετισμού για καλωσόρισμα ή αποχαιρετισμό, αφηγηματικά τραγούδια, εκδραμάτισης, κίνησης, τραγούδια που περιέχουν γλωσσικές ή αριθμητικές έννοιες, αλλά και τραγούδια ή κομμάτια χαλάρωσης και ηρεμίας. Χρησιμοποιούνται μουσικά όργανα του μουσικοπαιδαγωγικού συστήματος ΣΟΡΦ, όπως μαράκες, ντέφια, ταμπουρίνα, ξυλόφωνα, μεταλλόφωνα, σύστρα, με τα οποία τα παιδιά αυτοσχεδιάζουν, συνδυάζουν το ρυθμό με την κίνηση, εκτονώνουν ενέργεια και στρες, δημιουργικά πάντα, ή απλά διασκεδάζουν χωρίς ματέωση ή άγχος. Στην ΕΛΕΠΑΠ χρησιμοποιούμε τη μουσική επίσης σε συνεδρίες, όπου ο ήχος συνδυάζεται με το χρώμα, μαρκαδόρους, δαχτυλομπογιές, και τα παιδιά είναι ελεύθερα να αποτυπώσουν στο χαρτί συναισθήματα, σκέψεις, εικόνες, ό,τι προκαλείται από το υποσυνείδητό τους, από το εκάστοτε προτινόμενο κομμάτι. Η μουσικοθεραπεία έχει αποδειχθεί εξαιρετικά επιβοηθητική σε όλους τους τομείς των διαταραχών και της αναπηρίας. Στις τάξεις της πρώιμης εκπαιδευτικής και θεραπευτικής παρέμβασης της ΕΛΕΠΑΠ Αθήνας, η προσπάθεια της μουσικοθεραπευτικής παρέμβασης εστιάζεται ειδικότερα στους εξής μορφές συμπεριφοράς. Πρώτον, στη βελτίωση των ανδρών και λεπτών κινητικών δεξιοτήτων. Προσφέρονται κατά τη διάρκεια των συνεδριών ποικίλες ευκαιρίες για κινητικές δραστηριότητες διαφόρων επιπέδων δυσκολίας. Θα δούμε μικρά βιντεάκια μετά. Ο ρυθμός είναι γνωστό ότι δίνει ενέργεια σε έναν οργανισμό για να αρχίσει και να σταματήσει μια κίνηση. Και μόνο η συμμετοχή ενός παιδιού σε μια τέτοια δραστηριότητα είναι πολύ σημαντική, άσχετα με το αποτέλεσμα. Με το πέρασμα του χρόνου, το παιδί βελτιώνεται, ενθαρρύνεται και ελέγχει καλύτερα τις κινήσεις του, συντονίζοντάς τες με το ρυθμό της μουσικής. Επίσης, κάποιες κινητικές δραστηριότητες διευκολύνουν τη λειτουργία του κυκλοφοριακού συστήματος και τονώνουν το μυϊκό σύστημα. Δεύτερον, η βελτίωση του οπτικοκινητικού συντονισμού. Κάθε φορά που ένα παιδί προσπαθεί να εκτελέσει ένα απλό μουσικό κομμάτι σε ένα μουσικό όργανο, προσπαθεί για το συντονισμό ματιού-χεριού, χωρίς να το καταλαβαίνει. Και κάθε φορά που το καταφέρνει, ενισχύεται από την ίδια τη μουσική για να το επαναλάβει, επαναλαμβάνοντας την κίνηση αυτή. Μέσω λοιπόν ευχάριστης και τονωτικής για το εγώ εξάσκησης, δυναμώνουν οι αντίστοιχοι μοίες ματιού και χεριού και διευκολύνεται ο μεταξύ τους συντονισμός. Τρίτον, η βελτίωση της ποιότητας και της διάρκειας της προσοχής. Η μουσική είναι μια δραστηριότητα δομημένη στο χρόνο, αλλά ταυτόχρονα προσφέρει ποικιλία ευχάριστων αισθητηριακών ερεθισμάτων. Μπορεί λοιπόν να παρατείνει τη διάρκεια, αλλά και την ποιότητα προσοχής ενός παιδιού. Ενδυνάμωση της ικανότητας της ακουστικής διάκρισης. Μια από τις προϋποθέσεις για την ικανότητα και την κατανόηση του λόγου είναι η ικανότητα της διάκρισης μεταξύ των ήχων. Στα πλαίσια του ομαδικού μουσικοθεραπείας γίνονται παιχνίδια που ζητούν από τα παιδιά να διακρίνουν μεταξύ ήχων διαφορετικών μουσικών οργάνων, μεταξύ ήχων με σύντομη ή μεγάλη διάρκεια, με χαμηλή ή υψηλή ένταση ή διαφορετικούς τόνους. Η εξάσκηση της ικανότητας διάκρισης των ήχων που επιτυγχάνονται στη μουσικοθεραπεία μπορεί να επαυξήσει την προσφορά και σε άλλες θεραπείες όπως η λογοθεραπεία. Βοηθά όμως έτσι και αλλιώς το παιδί να εστιάσει καλύτερα όχι μόνο σε ήχους φωνής, αλλά και σε όλο το ηχητικό περιβάλλον που το περιτριγυρίζει, βοηθώντας το να κατανοεί και να εντάσσεται καλύτερα σε αυτό. Η μουσική ως μέσο επικοινωνίας. Αυτό για μένα είναι η κυριότερη συμβολή της μουσικοθεραπείας και η κυριότερη συμβολή της μουσικής στον άνθρωπο. Και γι' αυτό έγινα εγώ ίδια μουσικοθεραπεύτρια, για να μπορώ να επικοινωνώ με όλους τους δυνατούς και μη δυνατούς τρόπους, και όχι μόνο με τα λόγια. Λοιπόν, η βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Προϋπόθεση σε κάθε διαπροσωπική και οικία επαφή είναι το μοίρασμα. Η επικοινωνία των συναισθημάτων, είτε αρνητικά είναι αυτά, είτε θετικά. Παιδιά με κινητική αναπηρία, με αδυναμία λόγου ή έκφρασης, συχνά υστερούν σε επικοινωνιακές δεξιότητες και δεν μπορούν να εκφράσουν τα κάθε είδους συναισθήματά τους, όπως τα άλλα παιδιά. Η μουσική είναι από την άλλη μεριά και ένα μέσο μη λεκτικής επικοινωνίας, αλλά και ένα μη απειλητικό μέσο, με το οποίο τα παιδιά μπορούν να εκφράσουν με αμεσότητα το περιεχόμενο των σκέψεων, των προβλημάτων ή των συναισθημάτων που τα απασχολούν.
Μια άλλη σημαντική παράμετρος της επικοινωνιακής διεργασίας είναι ο συντονισμός σε μια ακολουθία, όπου η έκφραση του ενός ακολουθείται ή συμπληρώνεται ή αναιρείται από την έκφραση του επόμενου. Τα παιδιά στα πλαίσια της ομάδας τους κινητοποιούνται να συμμετάσχουν αλληλεπιδρώντας επικοινωνιακά, υπομορφή, εκτέλεσης ενός απλού μουσικού κομματιού ή αυτοσχεδιασμού. Και επειδή τόσο η όλη διαδικασία όσο και το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα ευχάριστα για το παιδί, ενεργοποιείται ο έλεγχος της αυτοέκφρασης για να υπάρξει έπειτα και συντονισμός με την έκφραση των άλλων. Έχουμε άρα καλλιέργεια και διατήρηση της ικανότητας επικοινωνιακής συναλλαγής. Επιπλέον υπακοή σε οδηγίες, ενώ υπάρχει συγχρόνως αίτημα για λήψη πρωτοβουλειών. Επίσης καλλιεργείται το αίσθημα της θετικής εικόνας εαυτού, αφού με τη μουσική το παιδί δεν παίρνει ματέωση, αφού τα αποτελέσματα είναι πάντα θετικά και ενθαρρυντικά. Δεν μας ενδιαφέρει ποτέ το αποτέλεσμα. Είναι η πράξη ίδια που μετράει. Τέλος, σημαντική είναι και η συνεισφορά τέτοιων δραστηριοτήτων στην καλλιέργεια του ανήκειν, του δημιουργικού παιχνιδιού που χρειάζονται απαραίτητα όλα τα παιδιά, με αναπηρία ή μη, για να κατανοήσουν τον εαυτό τους και τον κόσμο γύρω τους. Ο χρόνος της ανεμελιάς και της χαράς της ζωής. Πριν σας δείξω λοιπόν κάποια μαγνητοσκοπημένα στιγμιότυπα από τις σωματικές συνεδρίες της μουσικοθεραπείας της μπλε τάξης, που είναι όπως είπαμε πριν τα μεγαλύτερα παιδιά, από τα οποία τα πιο πολλά θα κάνουν ένταξη στη γενική εκπαίδευση, θα ήθελα με λίγα λόγια να συνοψίσω τα ευεργετικά αποτελέσματα της ομαδικής μουσικοθεραπευτικής παρέμβασης. Είναι σύντομα, Καλυτέρευση και μεγαλύτερη άνεση στην αναγνώριση και έκφραση του συναισθήματος. Μεγαλύτερη και ευκολότερη ικανότητα λεκτικής ή μη επικοινωνίας. Χαλάρωση και εκτόνωση αρνητικών συναισθημάτων, φόβου, πόνου, στρες, αλλά και χαράς και ικανοποίησης. Καλύτερη επαφή με το εξωτερικό και εσωτερικό γίγνεσθε. Αύξηση δημιουργικότητας και ενδυνάμωση ικανότητας προσαρμογής στους κανόνες της ομάδας. Και ικανοποίηση, χαρά και θετικότητα μέσα από την επαφή με τη μουσική, που περνάει το μήνυμα ότι για όλους είναι εφικτό να δημιουργήσουν κάτι ωραίο με όλους τους δυνατούς τρόπους. Στο σύνολό τους, οι δραστηριότητες των ομαδικών συνεδριών μουσικοθεραπείας στόχο έχουν την αρτιότερη προετοιμασία της ψυχής ενός παιδιού μέσα από την ευεργετική επίδραση της τέχνης. Την ενδυνάμωση των ικανοτήτων του για καλύτερη αναγνώριση τόσο του εαυτού του όσο και των άλλων. Την καλλιέργεια της επικοινωνιακής διεργασίας και της ικανότητας αναγνώρισης συναισθημάτων και προθέσεων των άλλων. Τη βεβαιότητα ότι όσο και αν τα πράγματα φαντάζουν δύσκολα, πάντα υπάρχει μια εναλλακτική πρόταση. Και μια μικρή υποσημείωση της τελευταίας στιγμής, στα πλαίσια της ίδιας προσέγγισης και για την μπλε παντατάξη, κρίθηκε απαραίτητο από φέτος η ένταξη στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα της τάξης μιας ώρας θεατρικού παιχνιδιού αυτοσχεδιασμού, όπου τα παιδιά μαθαίνουν να εκφράζονται, να παίζουν και να επικοινωνούν χρησιμοποιώντας το σώμα τους σαν εκφραστικό εργαλείο. Μια τέτοια δραστηριότητα είναι απαραίτητη, ειδικά σε παιδιά με κινητική αναπηρία, γιατί έτσι το σώμα αντιμετωπίζεται σαν χρήσιμο και όχι αδύναμο εργαλείο και σαν μέσο έκφρασης και επικοινωνίας για ακόμη μια φορά. Σας ευχαριστώ όλους για την προσοχή σας. Πιο πολύ για να μην... το πρώτο. Εδώ τα παιδιά παίζουμε ένα παιχνίδι, όπου ακούμε μουσική και παίζουμε με τα όργανα και να σταματάει η μουσική, προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε το σώμα μας. Θα το δείτε, τώρα παίζει μουσική. Και τώρα σταματάμε. Ξεκινάμε, ναι. Είναι παιδιά που έχουν δουλευτεί έτσι και εδώ δεν είναι. Thank you.
προσπαθούμε να συντονιστούμε ένα τραγούδι και να μάθουμε τα λόγια, να κάνουμε και παντομήμα και με όργανα. Όταν έχει λόγια τραγουδάμε και όταν έχει μουσική παίζουμε μουσική. Περπάτημα. Δεν θα πάτε από εδώ. Ναι, κόπηκε αυτό. Γιατί... Όχι, το... Το επόμενο πάνω θέλει. Αυτό δεν είναι, συγγνώμη. Εδώ είναι η γρήγορη μουσική και κάνουμε μια γρήγορη κίνηση. Και δεν είμαι δύο άλλα παιδιά ή η άσκηση. Το ίδιο παιχνίδι, δεν άσκησε. Το παίρνω σαν παιχνίδι αυτό και γελά. Ευχαριστώ πολύ.